Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Μονίκος Παναγιωτόπουλος και ξεκινάει η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θαλάσσιο φαινόμενο, το τσουνάμι, και τι θα γίνει αν αυτό εκδηλωθεί στο νησί της Κρήτης. Πάμε να παρακολουθήσουμε το καθιερωμένο βίντεο και επανερχόμαστε. Τσουνάμι, ένας όρος ευρέως γνωστός, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ένα φαινόμενο που προκαλεί τρόμο με την περίπτωση της Ινδονησίας τόσο το 2004 όσο και το 2018 να προκαλεί ερωτήματα αναφορικά με τη διαχείρισή του στην περίπτωση που εκδηλωθεί στη χώρα μας. Τι θα συμβεί άραγε αν χτυπήσει τσουνάμι την Κρήτη? Είναι τα κτίρια θωρακισμένα για να αντιμετωπίσουν την ορμή ενός τσουνάμι? Είναι προετοιμασμένοι οι πολίτες για να διαφύγουν και να προστατευθούν? Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι βλέπουν μια βιβλική καταστροφή στην περίπτωση που τσουνάμι προκληθεί και επιτεθεί σε παράκτιες περιοχές? Μπορεί να είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, μια μορφή μανίας της φύσης, αλλά δεν σημαίνει ότι πάβει να υπάρχει. Η σπανιότητα του φαινομένου δεν εγγυάται ασφάλεια. Τι έχει γίνει μέχρι και σήμερα στο μέτωπο των ασκήσεων και των υποτιθέμενων σεναρίων για τσουνάμι? Η εκπομπή Direct φέρνει στο προσκήνιο το φαινόμενο, το οποίο αν και το νιώθουμε μακριά μας, ίσως να είναι περισσότερο κοντά από όσο πιστεύουμε. Στο πλατό της εκπομπής, ο Χαράλαμπος Φασουλάς, γεωλόγος, και ο Μανώλης Δαμουλάκης, διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Ηρακλείου. Κύριε Φασουλάκη, κύριε Δαμουλάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Βρίσκεστε σήμερα στο πλατό της εκπομπής Direct, εδώ στην Κρήτη TV, προκειμένου να αναφερθούμε και να σχολιάσουμε ένα θαλάσσιο φαινόμενο που δεν είναι άλλο, κύριε Φασουλά, από το τσουνάμι. Τι εννοούμε αναφερόμενοι στον όρο τσουνάμι? Το τσουνάμι είναι ένα μεγάλο θαλάσσιο κύμα, το οποίο έχει μια πολύ σημαντική διαφορά σε σχέση με τα φυσιολογικά κύματα που παρατηρούμε διαρκώς στη θάλασσα. Ενώ για παράδειγμα σε ένα φυσιολογικό κύμα, σε ένα φυσιολογικό κυματισμό μετακινείται μόνο το επιφανειακό στρώμα του νερού σε βάθος μέχρι το πολύ 20 μέτρων, όταν δημιουργείται ένα τσουνάμι μετακινείται όλη η στήλη του νερού από τον πυθμένα μέχρι την επιφάνεια. Οπότε μιλάμε για ένα τεράστιο όγκο νερού, το οποίο ξεκινάει από ένα σημείο και κατευθύνεται προς την ακτογραμμή. Που παρασύρει στο διάβα του τα πάντα. Ακριβώς, λόγω του όγκου του νερού που μετακινείται, αυτό αναπτύσσει πολύ μεγάλες ταχύτητες και έτσι όταν αυτό θα πλησιάσει την ακτογραμμή, αναγκαστικά ανυψώνεται, διότι αυτός ο τεράστιος όγκος θα πρέπει να σκαρφαλώσει στη ρηχή ακτογραμμή και έτσι δημιουργείται πολύ μεγάλα κύματα σε ύψος που σαρώνουν την ακτή με τεράστια ένταση, σφοδρότητα και μπορούν να εισχωρήσουν πάρα πολύ στο εσωτερικό της ξηράς στη συνέχεια. Τελευταία φορά που εκδηλώθηκε τσουνάμι στην Κρήτη? Στην περιοχή μας. Στην περιοχή μας το 1956, μετά από το σεισμό των 7, κάτι Ρίχτερ που ήταν στην Αμοργό. Μάλιστα. Ήταν ένα τσουνάμι γύρω στα 2 μέτρα και πάρα πολλοί παλιοί Ηρακλειώτες θυμούνται αυτό το τσουνάμι. Αυτό που θυμούνται πολύ χαρακτηριστικά είναι την οπισθοχώρηση της θάλασσας. Μπροστά από τον Γκούλε η θάλασσα αποτραβήχθηκε. Είναι το πρώτο δείγμα. Η πρώτη ένδειξη. Και η τελευταία. Ότι κάτι πάει καλά. Και η τελευταία όμως, γιατί πάρα πολύ σύντομα, σε μερικά δευτερόλεπτα ή λεπτά, ακολουθεί το πρώτο μεγάλο κύμα. Μάλιστα. Κύριε Δαμουλάκη, οι πυροσβέστες του Ηρακλείου, είστε διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών στο Ηράκλειο, είναι προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση ενός τσουνάμι? Για εμάς τους πυροσβέστες, το φαινόμενο τσουνάμι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το φαινόμενο του σεισμού. Οπότε, όποτε ενημερωνόμαστε ή ενημερώνουμε ή εκπαιδευόμαστε για το σεισμό, είναι μέσα και στο πρόγραμμα της εκπαίδευσης και το θέμα του τσουνάμι, διότι είναι ένα επαγόμενο φαινόμενο που ακολουθεί συνήθως την εκδήλωση σεισμών αλλά και άλλων γεωλογικών φαινομένων. Οπότε προετοιμαζόμαστε και για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης. Από εικόνες που έχουν δει οι τηλεθεατές θα έχουν διαπιστώσει ότι πρόκειται για μια πλημμύρα της θάλασσας προς τη στεριά, έτσι που με πολύ όμως καταστρεπτικότερες συνέπειες. Και εμείς προετοιμαζόμαστε, όπως σας είπα, πάντα παράλληλα και με το φαινόμενο του σεισμού και εκπαιδευόμαστε και εκτιμούμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε με βάση βέβαια και τις δυνατότητες σε μέσα και προσωπικό που έχει η υπηρεσία μας. Βέβαια, κύριε Φασουλά, δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικό είναι να ανοίγουμε μια τέτοια συζήτηση αναφορικά με τσουνάμι στο νησί της Κρήτης. Πόσο ρεαλιστικό είναι να εκδηλωθεί τσουνάμι στην θαλάσσια περιοχή περιμετρικά του νησιού? Η πιθανότητα είναι πολύ μεγάλη. Για το λόγο ότι
Οι αιτίες που προκαλούν τα τσουνάμι συνήθως, αναφέρθηκε ήδη, είναι οι σεισμοί, οι υποθαλάσσιοι ομοσεισμοί και οι οποίοι είναι επιφανειακοί, όχι οι μεγάλου βάθους σεισμοί μες στη θάλασσα. Και η δεύτερη αιτία είναι οι ηφαιστειακές εκρήξεις. Και οι δύο αυτοί γεωφυσικοί, όπως λέμε, κίνδυνοι ή επικινδυνότητες, δηλαδή και οι σεισμοί και οι σεισμοί και οι ηφαιστειακές εκρήξεις, υπάρχουν στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου. Έχουμε γύρω μας 4 μεγάλα ηφαίστεια. Έχουμε έντονη σεισμικότητα και γνωρίζουμε από την ιστορία ότι η περιοχή της Κρήτης και όλη η Ανατολική Μεσόγειος έχει πληγεί από πολύ ισχυρά τσουνάμι. Οπότε σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, το νησί βρίσκεται στο κόκκινο. Ακριβώς, γιατί είναι και στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας. Είναι ακριβώς πάνω από το σεισμικό τόξο, πάρα πολύ κοντά στο ηφαιστειακό τόξο, και οι δύο πηγές κινδύνου είναι πάρα πολύ κοντά στο νησί. Και αυτή η εγκύτητα με τις πηγές που μπορούν να προκαλέσουν τσουνάμι είναι που μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερους κινδύνους, γιατί δεν αφήνει πολλά περιθώρια αντίδρασης. Μάλιστα, κύριε Δαμουλάκη, το γεγονός ότι συζητάμε για ένα σπάνιο φαινόμενο, αυτό από μόνο του, να μου επιτρέψει, αλλά δεν εγγυάται και την ασφάλεια. Ναι, ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο, σε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται, ενημερώνουμε τους πολίτες για τους κινδύνους αυτούς, έτσι ώστε να γνωρίζουν, έτσι αν μπορούν να διακρίνουν κάποια σημάδια για το πώς θα πρέπει να αντιδράσουν, κυρίως όταν βρίσκονται στις παραλίες. Γιατί εκεί είναι αυτές οι περιοχές, παράκτιες είναι που θα χτυπηθούν σε περίπτωση τσουνάμι, και να μην περιμένουν δηλαδή την ενημέρωση, την οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές. Διότι είναι τέτοια διαμόρφωση των ακτών και του ελλαδικού χώρου που οι επιστήμονες τουλάχιστον λένε ότι δεν θα έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας για να αντιδράσουμε. Δηλαδή, αν περιμένει κάποιος την ενημέρωση, μάλλον θα είναι αργά. Οπότε, όταν δει αυτά τα σημάδια, όπως είπε και ο κύριος Φασουλάς, να τραβιέται η θάλασσα προς τα μέσα, θα πρέπει άμεσα να απομακρυνθεί. Όσο γίνεται πιο μακριά και πιο ψηλά. Μάλιστα. Οπότε, για να είμαστε, κύριε Φασουλά, αρτία προετοιμασμένοι, θα πρέπει. Αρκεί μόνο η ενημέρωση. Κοιτάξτε, όχι. Η προετοιμασία στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, η σωστή προετοιμασία είναι το πρώτο και το σημαντικότερο που πρέπει να κάνουμε. Σωστή προετοιμασία. Σωστή προετοιμασία σημαίνει πρώτα να γνωρίζουμε το φαινόμενο. Και όχι μόνο οι μηχανισμοί που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο, όπως είναι οι πυροσβεστικοί, αλλά όλοι οι πολίτες. Όταν λοιπόν γίνεται ισχυρός σεισμός και εμείς είμαστε κοντά στην παραλία, ο κανόνας λέει ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από την παραλία, γίνει δεν γίνει τσουνάμι. Το δεύτερο είναι η προετοιμασία του ίδιου του κρατικού μηχανισμού και η τοποθέτηση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, όπως λέμε. Σήμερα υπάρχουν παλιριογράφοι και έχουμε στο Αιγαίο εγκατεστημένους παλιριογράφους, προφανώς μετά τα μεγάλα τσουνάμι του 2004 και του 2011, που μπορούν να μας δείξουν τις μεγάλες μετατοπίσεις του θαλασσινού νερού όταν ξεκινάει ένα τσουνάμι. Ερώτηση, είναι η μη επανδρομένη σταθμή? Αυτά είναι πλωτήρες που είναι σε συγκεκριμένα σημεία μέσα στη θάλασσα και καταγράφουν τη μεταβολή του κυματισμού. Εάν ο κυματισμός ξεπεράσει απότομα ένα συγκεκριμένο ύψος, τότε αμέσως σημαίνει συναγερμός. Υπάρχει το κέντρο προειδοποίησης τσουνάμι στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Υπάρχει λοιπόν αυτή η υποδομή. Το οποίο πρέπει πολύ να εκδώσει μία ανακοίνωση. Και συνήθως μετά από ένα μεγάλο σεισμό, πάντα εκδίδεται μία ανακοίνωση για πιθανή δημιουργία τσουνάμι. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο. Και από εκεί και πέρα, εάν υπάρξει μια έγκαιρη προειδοποίηση και ο χρόνος που απομένει είναι μικρός, ενδεχομένως ο μηχανισμός μεταπολιτικής προστασίας μπορεί να αντιδράσει, να ενημερώσει τους κατοίκους, που και εκεί όμως θα πρέπει να έχουμε επίσης σε τοπικό επίπεδο ένα σύστημα ενημέρωσης, έτσι ώστε να διαφύγουν από την παραλιακή ζώνη προς την ενδοχώρα και τη ψηλασσία. Αναφερθήκατε ότι οι πολίτες θα πρέπει να απομακρυνθούν από την παραλία. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Στο Μάτι Αττικής. Ναι. Είδαμε την τραγωδία που σημειώθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή. Ένας πολίτης για να διασχίσει και να φύγει από την παραλία και να απομακρυνθεί για ένα χιλιόμετρο χρειάστηκε 25 λεπτά. Εξαιτίας του λανθασμένου πολεοδομικού σχεδιασμού, εξαιτίας του λανθασμένου του ελιπέστατου ρημοτομικού. Ναι. Το Μάτι ήταν πάλι μια διαφορετική περίπτωση. Ήταν ένας πολύ μικρός χώρος όπου πάρα πολλοί κόσμος βρέθηκε συγκεντρωμένος. Η αντίδραση στην περίπτωση του τσουνάμι είναι να απομακρυνθούμε όσο μπορούμε πιο μακριά από την ακτή και να ανέβουμε ψηλά. Εάν αυτό προφανώς γίνει στην περίοδο του καλοκαιριού, σε μια παραλία η οποία είναι πολυσύχναστη. Πολλά τα παραδείγματα και σε τοπικό επίπεδο να μην αναφερθούμε. Ναι. Αλλά νομίζω ότι δίνεται ο απαραίτητος χρόνος, τουλάχιστον εάν εμείς γνωρίζουμε
αυτή την ένδειξη. Δηλαδή νιώσουμε ότι θα γίνει ένας πολύ δυνατός, νιώσουμε ένα δυνατό σεισμό. Και είμαστε δίπλα στη θάλασσα. Το καλό είναι να προετοιμαστούμε να φύγουμε. Και βέβαια, εάν θα δούμε τη θάλασσα να αρχίζει να προτραβιέται, τότε θα πρέπει να τρέξουμε. Το να τρέξουμε τώρα σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε 1 με 2 λεπτά περιθώριο να ανέβουμε 10-20 μέτρα ψηλότερα. Αυτά τα 10-20 μέτρα ψηλότερα για τη δική μας την περιοχή, την περιοχή του Αιγαίου, μπορεί να είναι αποτελεσματικά. Μάλιστα. Κύριε Δαμουλάκη, η τελευταία φορά που προχωρήσατε σε άσκηση ετοιμότητας για τσουνάμι. Η πιο σημαντική άσκηση που έγινε σε πανελλαδικό επίπεδο ήταν το 2011 εδώ στην Κρήτη, Ποσάιντον ονομαζόμενη, και η οποία προσωμείωνε το σεισμό του 365 μετά Χριστό στα Φαλάσσαρνα και με το επακόλουθο το τσουνάμι. Ήταν μια άσκηση πεδίου με συμμετοχή πάρα πολλών δυνάμεων και μάλιστα οι υπηρεσίες που συμμετείχαν ήταν και σε διεθνές επίπεδο μεταξύ 3 χωρών, καταρχάς Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και σε εθνικό επίπεδο γίνει και η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το 2011 όλα αυτά. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε βέβαια. Ναι, είναι αρκετά χρόνια, όμως μας άφησε μια πολύ καλή εμπειρία ως άσκηση και αρκετή τεχνογνωσία σε θέματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην έγκυρη προειδοποίηση και ενημέρωση. Ήταν κάτι καινούριο για μας εκείνη την εποχή και το αγκαλιάσαμε όλοι οι φορείς και οι εθελοντές. Είχε 3 φάσεις, ήταν 2 ασκήσεις επί χάρτου και στη συνέχεια ακολούθησε η άσκηση πεδίου με μέσα και προσωπικό τόσο της πυροσβεστικής υπηρεσίας από του Ηρακλείου όσο και των Χανίων, αλλά και από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες. Ποιος οργάνωσε, κύριε Δαμουλάκη, τότε? Η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Κύριε Φασουλά, έχουν περάσει πολλά χρόνια, φαντάζομαι, από το 2011, 2019. Οπότε νομίζω πιο αναγκαίο από ποτέ να μπει και να εισέλθει στο προσκήνιο ένας νέος σχεδιασμός στο μέτωπο των ασκήσεων. Ναι, νομίζω ότι για το νησί μας είναι απαραίτητο να προετοιμαστούμε και να δημιουργήσουμε τέτοιες υποδομές και μέσα ώστε να μπορούμε να ενημερώνουμε πολύ άμεσα τον κόσμο σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει κάποια εκένωση. Θα έλεγα τώρα ότι στο μάτι, όπως είπατε προηγούμενα, φαίνεται ότι δεν υπήρχε σχέδιο εκένωσης. Είναι λοιπόν πολύ απαραίτητο και πολύ αναγκαίο. Υπήρχε, αλλά υλοποιήθηκε. Ή υπήρχε και λανθασμένα. Δεν είχε δοκιμαστεί. Και δεν... Η ουσία είναι ότι δεν υπήρχε ένα αποτελεσματικό σχέδιο εκένωσης που να το γνωρίζουν αυτοί που θα κληθούν να το εφαρμόσουν. Είτε οι κάτοικοι, είτε ο μηχανισμός. Εκείνη η όλη ουσία. Πρέπει να δημιουργηθεί κάτι αντίστοιχο και πρέπει να φτιάξουμε τέτοιους μηχανισμούς που να μπορούμε έγκαιρα να ενημερώσουμε τους πολίτες σε περίπτωση που χρειαστεί να εκενωθεί κάποια περιοχή. Γιατί εκεί θα παιχτούν όλα. Στο πόσο σύντομα θα μπορεί να αντιδράσει ο πολίτης όταν καταφέρει να ενημερωθεί και να φύγει σε ένα ασφαλές καταφύγιο. Σύμφωνα είναι απαραίτητο. Με τις μέχρι τώρα μελέτες, με την έρευνα που έχετε διεξάγει, ποιες περιοχές παραθαλάσσιες κατά κύριο λόγο βρίσκονται στο κόκκινο σε επίπεδο Κρήτης? Κοιτάξτε, και ήδη και από τις μελέτες που έχουν γίνει από πολλούς φορείς, από το Πολυτεχνείο Κρήτης, από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, από ξένες ερευνητικές ομάδες, γνωρίζουμε ότι οι περιοχές οι οποίες έχουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα είναι οι περιοχές στις οποίες η ακτογραμμή ή ο βυθός είναι ρηχός. Και κυρίως περιοχές που έχουν κλειστούς κόλπους. Όπως? Όπως για παράδειγμα ο μεγάλος κόλπος της Κισάμου, όπως όλα τα βόρεια παράλια του Ρεθύμνου, από τη Γεωργιούπολη μέχρι σχεδόν την πόλη του Ρεθύμνου, όπως είναι τα παράλια εκατέρωθεν της πόλης του Ηρακλείου, ή ο κόλπος της Μεσαράς. Όλες αυτές οι περιοχές δυνητικά έχουν μεγάλη επικινδυνότητα, ακριβώς γιατί το νερό θα πρέπει να εισχωρήσει μέσα στον κλειστό κόλπο και θα πρέπει στη συνέχεια αναγκαστικά να περάσει όλη αυτή η μάζα του νερού, είτε από το ρηχό βυθό, είτε από ένα κλειστό κόλπο. Και καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η μάζα κατευθύνεται στη συνέχεια με πολύ μεγάλα ύψη κυμάτων στην ξηρά. Παράδειγμα, όταν έγινε ο σεισμός του 1956 στην Αμοργό, απέναντι στη Φολέγανδρο, σε ένα κόλπο, το τσουνάμι έφτασε στα 30 μέτρα. Γιατί ήταν ένας κλειστός κόλπος, πάρα πολύ κοντά, οπότε το νερό όλο κατευθύνθηκε. Που συνήθως στα πόσα μέτρα υψώνεται το... Εξαρτάται την πηγή, την αιτία που το προκαλεί, έτσι. Το τσουνάμι, για παράδειγμα, της Σαντορίνης, από το ενέξεις της Σαντορίνης, υπολογίζεται γύρω στα 20 μέτρα ότι έφτασε στη βόρεια ακτή της Κρήτης. Κατά μέσο όρο, έτσι. Αλλά αυτό εξαρτάται από τη μορφολογία της ακτογραμμής. Μάλιστα. Κύριε Δαμουλάκη, ποια κενά έχετε εντοπίσει μέχρι και σήμερα στο σχεδιασμό που έχει εκπονηθεί? Το κυρίαρχο που θα μπορούσε να πει κάποιος είναι αυτό που τόνισε και ο κύριος Φασουλάς,
ότι το θέμα της έγκυρης προειδοποίησης ενημέρωσης τόσο και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών όσο και των πολιτών. Εκεί είναι και το κρίσιμο σημείο και το οποίο θα καθορίσει και το αποτέλεσμα, μπορώ να πω. Εμείς ως υπηρεσία, τα μέσα που διαθέτουμε και το προσωπικό είναι πάντα σε ετοιμότητα, όχι μόνο για το τσουνάμι, αλλά για κάθε φυσική καταστροφή, για κάθε συμβάν που είναι της αρμοδιότητάς μας. Και φυσικά συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς, τις υπηρεσίες, συνεκπαιδευόμαστε, ενημερώνουμε και με κάθε ευκαιρία και κάθε αίτημα τους πολίτες, τους μαθητές, που και ένα αίτημα που γίνεται από όλους τους φορείς είναι ότι κάποια στιγμή στο σχολείο, μέσα στο ορολόγιο πρόγραμμα, πρέπει να μπουν αυτή η ενότητα της αυτοπροστασίας, έτσι και της προστασίας από φυσικές καταστροφές, αφού διαπιστώνουμε ότι και η κλιματική αλλαγή πια αρχίζει και χτυπάει τη δικιά μας την πόρτα και διαπιστώνουμε να δημιουργούνται προβλήματα και να χάνονται και ανθρώπινες ζωές. Βέβαια, από αυτά πολύ σωστή επισήμανση του κ. Δαμουλάκη και κ. Φασουλά. Υπάρχει ένα κενό στην εκπαιδευτική μας διαδικασία που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων και όχι μόνο. Είστε γεωλόγος, νομίζω το γνωρίζετε από πρώτο χέρι. Αυτό είναι μια τεράστια έλλειψη που έχουμε σαν χώρα. Το έχουμε επισημάνει όλοι οι εκπαιδευτικοί φορείς. Μία από τις πολλές έλλειψεις, αλλά όμως αυτή είναι πολύ κρίσιμη. Γιατί έχει να κάνει με την ασφάλεια και την προστασία μας. Σε άλλες χώρες, για παράδειγμα, στην Ιαπωνία, αυτά είναι μαθήματα που γίνονται σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο, τη μέση, την ανώτερη και την ανώτατη εκπαίδευση και μέχρι και την εκπαίδευση ενηλίκων. Γιατί συνεχώς αλλάζουν οι πρακτικές, οι μεθοδολογίες με τις οποίες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα φυσικό φαινόμενο. Είναι όμως απαραίτητο, τουλάχιστον για αυτά τα φαινόμενα που έχουν να κάνουν με το σεισμό, με μια ημιφεστιακή έκρηξη, με ένα τσουνάμι, με κάποιο ακραίο δυστυχώς μετεωρολογικό φαινόμενο που βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο έντονο, να περάσει μέσα από την επίσημη εκπαιδευτική διαδικασία και να γίνεται μεθοδικά και με έναν τρόπο αποδοτικό και όχι όπως γίνονται κάποιες ασκήσεις που γίνονται και σήμερα για την εκένωση σχολείων από σεισμό, που περισσότερο σαν παιχνίδι είναι και λιγότερο σαν μια εκπαιδευτική διαδικασία που θα αφήσει κάτι στα παιδιά και στη συνέχεια. Αυτό που υποστηρίζουν πάντως ερευνητές του εξωτερικού είναι ότι σε πρώτη φάση θα πρέπει να υπάρξει σωστή ενημέρωση και να επενδύσουμε στην γενικότερη μόρφωση των νέων, των ανηλίκων μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία της κάθε χώρας. Και σε δεύτερη φάση θα πρέπει να γίνει και η επένδυση σε τεχνογνωσία αλλά σε υποδομές. Θα αναφερθώ ξανά στους μη επανδρομένους σταθμούς. Αυτά, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να γίνονται παράλληλα. Και η οργανωμένη πολιτεία πρέπει να διαμορφώνει τις αντίστοιχες υποδομές και το πλαίσιο το οποίο θα της δώσει τη δυνατότητα εγκαίρως να αναγνωρίσει ένα κίνδυνο ο οποίος δημιουργείται ενδεχομένως με κάποια μοντέλα την εξέλιξή του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στο τσουνάμι, ότι μπορούμε να μοντελοποιήσουμε σήμερα την εξέλιξη ενός τσουνάμι ανάλογα την πηγή από την οποία θα προέρθει και να καταλάβουμε προς τα που θα κινηθεί, με τι ταχύτητες και με τι ενδεχόμενα ύψη. Και αντίστοιχα να φτιάξουμε τους μηχανισμούς με τους οποίους θα μπορούμε να ειδοποιούμε το μηχανισμό πολιτικής προστασίας έτσι ώστε να αντιδράσει. Και παράλληλα θα πρέπει να γίνεται και η εκπαίδευση. Νομίζω ότι αυτά είναι δύο πράγματα που δεν πρέπει να ξεχωρίζουν, πρέπει να γίνονται σαφώς παράλληλα για να φτιάξουμε μια κουλτούρα αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών και να μην αντιδρούμε αποσπασματικά και συνήθως βεβαιασμένα και με πανικό. Απλά στην Ελλάδα της κρίσης και της γενικότερης λανθασμένης νοοτροπίας και της ύφεσης των τελευταίων ετών, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό το οποίο προαναφέρατε. Είναι αναγκαίο όμως, διότι η οικονομία μας βασίζεται σε τέτοιους τομείς όπως είναι ο τουρισμός ή όπως είναι η αγροτική παραγωγή. Που δεν χωρούν λάθη. Που δεν χωρούν λάθη και δεν συγχωρούνται τα λάθη. Άρα εκεί αναγκαστικά θα πρέπει να επενδύσουμε. Λοιπόν, κύριε Δαμουλάκη, τελευταία ερώτηση προς εσάς. Στη λίστα των δικών σας προτεραιοτήτων, το τσουνάμι τι θέση κατέχει? Σίγουρα όχι πρώτη. Ναι, δεν είναι. Όχι. Είναι γνωστό σε όλους ότι πρώτη θέση έχει και καθημερινά η πυρκαγιά και οι παροχές βοηθείας. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που θα έλεγα έτσι σαν τελευταίο, ότι θα πρέπει τόσο η δημόσια διοίκηση, όσο και η επιστημονική κοινότητα, αλλά και η κοινωνία όλοι μαζί, σε μια αμφίδρομη σχέση, μέσα από διαδικασίες ενημέρωσης, εκπαίδευσης, να προετοιμαστούμε για να αντιμετωπίσουμε και ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Τους κινδύνους, μάλιστα. Κύριε Φασουλά, κλείνω με εσάς. Σημαίνει ότι όποτε υπάρξει σεισμός, θα πρέπει να κινητοποιηθούμε. Ισχυρός σεισμός, εάν όλοι είμαστε κοντά στην παραλία, πρέπει να απομακρυνθούμε από την παραλία. Εάν αντιληφθούμε ότι η θάλασσα οπισθοχωρεί
και αδειάζει ο βυθός, τότε πρέπει να τρέξουμε. Εκεί δεν σηκώνει καμία καθυστέρηση. Πρέπει να τρέξουμε, να απομακρυνθούμε από την παραλία και να πάμε σε ένα ψηλό σημείο. Σε ένα κτίριο ή σε ένα λόφο που μπορούμε να βρούμε ένα ψηλό καταφύγιο. Μάλιστα, κύριε Φασουλάκη, κύριε Δαμουλάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή κουβέντα, συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Direct της Crete TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.